Βρισκόμαστε στο κεφαλονίτικο σπίτι της Αστόρια στη Νέα Υόρκη, όπου διάφοροι ομογενείς έχουν συγκεντρωθεί για την επίσκεψη του Στέφανου Κασελάκη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσει για την πολιτική του ατζέντα, αλλά και για τα σχέδιά του για την ομογένεια. Σας καλωσορίζουμε όλους από την οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ στις ΗΠΑ, την οργάνωση Νέας Υόρκης. Υποδεχόμαστε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανο Κασελάκη, για να μιλήσει απευθείας στην ομογένεια, να ακούσει τους προβληματισμούς σας, να συνομιλήσει μαζί σας και να μπορέσουμε να συνθέσουμε προτάσεις, ώστε αύριο να έχουμε μια νικηφόρα πορεία και ως επόμενη προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να μπορέσουμε επιτέλους να λύσουμε τα χρόνια προβλήματά σας και να συνδέσουμε τον απανταχού ελληνισμό με την Ελλάδα τη γενή. Μαζί μας είναι και ο βουλευτής επικρατείας, ο πρώτος βουλευτής επικρατείας του απόδημου ελληνισμού, ο κύριος καθηγητής ιατρικής στο Χάρβαρντ, κύριος Όθων Ασυλιόπουλος, ο οποίος δίνω τον λόγο για να προλογίσει τον πρόεδρο. Πριν δώσω τον Όθωνα, πρέπει όλοι να ξέρετε, δείτε τι νέα στελέχη οικονομολόγους βγάζουμε, εντάξει, δείτε εδώ τον Αντώνη, τον Μοναλάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχω κάνει πολύ δύσκολες δουλειές στη ζωή μου κατά καιρούς. Αλλά μια από τις πιο δύσκολες ήταν να οργανώσω την επίσκεψη του Στέφανου. Διότι με το που εμφανίστηκε και το ότι μάθανε ότι θα έρθει, σπάσαν τα τηλέφωνα, τα emails. Όλοι θέλαν να το συναντήσουν, όλοι θέλαν να του μιλήσουν. Ήταν μια ανταπόκριση η οποία ήταν και συγκινητική και υπερπληθωρική. Βρεθήκανε αδελφές γιαγιάδων από παλιά μέρη που θέλανε να το γνωρίσουν. Ήταν κάτι το εξαιρετικό. Θέλω να σας καλωσορίσω. Ο Στέφανος είναι μια καινούργια πνοή στο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Ήρθε από εκεί που δεν τον περιμέναμε και τον αγκάλιασε ο κόσμος, ο προοδευτικός, έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, στην Ελλάδα. Και ήρθε να ψηφίσει και τον ανέδειξε πρόεδρο γιατί είδε κάτι το οποίο ήταν πραγματικά γνήσιο και αληθινό. Ήταν μια αναπάντεχη τροπή στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και κατά την προσωπική μου άποψη ήταν μια εξαιρετική νέα πνοή στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ανθρώπους που από τη μέρα που βγήκε πρόεδρος προσήλθανε στο ΣΥΡΙΖΑ μαζικά. Υπάρχει ένας καινούριος ενθουσιασμός. Καλά, κι άλλοι φεύγουν όμως, Δεν πειράζει. κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται. Η ζωή αλλάζει. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται. Ναι, ακριβώς. Ο καινούριος ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που είπε ο Αντώνης, είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ σε μια τροχιά κυβέρνησης με πολύ πρακτικά πράγματα για να επιλύσει τα προβλήματα των ανθρώπων. Από αυτή την πλευρά θέλω να σας πω μία κουβεντούλα μόνο, ότι εγώ έχω εκλεγεί βουλευτής της επικρατείας εκπροσωπώντας τους Έλληνες της Διασποράς. Σας παρακαλώ, τη μέρα που θα φύγει ο Στέφανος και έπειτα, στείλτε μου emails, στείλτε μου προτάσεις. Θα ξανακατεύω πολύ συχνά και στη Νέα Υόρκη και σε άλλες πόλεις να κουβεντιάσουμε, να σας πω τι σκέψεις έχουμε για τον ελληνισμό. Έχουμε τομέα στο ΣΥΡΙΖΑ απόδημο ελληνισμού. Έχουμε προτάσεις, θέλω να σας τις εκθέσω, θέλω να σας ακούσω τις απόψεις σας. Και εμπνευσμένος από τον Στέφανο είναι αυτό που είπε. Θέλω να έρθω σε επαφή μαζί σας και να μεταφέρω τη φωνή σας. Λοιπόν, αυτά να τα έχετε υπόψη σας. Ο λόγος είναι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε μπροστά σας εδώ, στον βουλευτή μας, δείτε, έχετε έναν από τους πιο επιτυχημένους επιστήμονες καθηγητές του Χάρβαρντ και πόσο απλός και προσιτός είναι. Και σας λέει, ελάτε, μιλήστε, έτσι θα είμαστε. Είμαστε εδώ πέρα για να υπηρετήσουμε εσάς. Η πολιτική με όμικρον γιώτα που είναι αφεντικά του λαού δεν έχουν θέση στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στα όργανα του. Αυτό να το ξέρετε. Και είμαι περήφανος και σε ένα Όθωνα, όπως είμαι περήφανος και για όλη τον Ελλάδα. Είμαι πολύ συγκινημένος που είμαι μαζί σας, διότι αισθάνομαι πολύ απλά ότι επιστρέφω στην οικογένειά μου. 21 χρόνια έχω ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει υπάρξει εύκολο για μένα το να διατηρήσω
την επαφή πολιτισμικά με την Ελλάδα τόσα χρόνια. Ευτυχώς τα τελευταία 6 χρόνια επαγγελματικά λόγω ναυτιλίας είχα αρκετά ταξίδια μπρος-πίσω και μπόρεσα να επανασυνδεθώ με την Ελλάδα επαγγελματικά. Αλλά και πάλι και τώρα και ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης μερικά πράγματα δεν είναι εύκολα και δεν λέω μόνο γλωσσικά που υπάρχουν ορολογίες που δεν γνωρίζω και τις οποίες σας μαθαίνω, εννοώ και πρακτικά. Πρόκειται για δύο πολύ διαφορετικές κοινωνικές δομές μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας. Παραδείγματος χάρη, λέμε στην Ελλάδα για την δημόσια παιδεία και σου λένε πώς είναι δυνατόν εσύ που πήγες στο University of Pennsylvania, Ivy League School, Wharton School of Business, etc., 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 το να είσαι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Όσοι το λένε αυτό, δεν καταλαβαίνουν ότι τα δημόσια πανεπιστήμια στην Αμερική έχουν δίδακτρα. Δεν έχουν δίδακτρα. Πόσο έχουν, 15.000, 20.000 το χρόνο. Και λίγα λέω. Αυτό δεν είναι δημόσια παιδεία στην Αμερική. Κατηγορούσαμε, ένα από τα πράγματα τα οποία με έκανε progressive σαν άνθρωπο, πολιτικά, είναι κάτι το οποίο πολλοί στην κοινότητά μας ίσως να κατηγορούσαμε στην αρχή. Και αυτό είναι το Obamacare. Θυμάστε, Obamacare, oh, it's like socialized healthcare κτλ. Κτλ. Τελικά έγινε νόμος. Είχε ο Donald Trump και το White House, το Λευκό Οίκο, και τη Γερουσία, και την αίθουσα των αντιπροσώπων. Είχε full control of Washington DC. Repeal and replace, repeal and replace, and they had nothing to replace it with. Και τώρα είναι ένας νόμος, ο οποίος έδωσε πρόσβαση στην υγεία σε 9 εκατομμύρια συνανθρώπους μας στην Αμερική. Και δεν υπάρχει κάτι να γίνει καλύτερο από αυτό. Για μένα αυτό είναι ένα πρότυπο, το ότι η πολιτική, με ήττα, η πολιτική, politics και policy, αλλά politics, όσο και να σε κατηγορούν εκείνη τη στιγμή, το κάνεις για να αφήσεις μία παρακαταθήκη στον κόσμο. Και όταν αυτό δουλεύει, αυτό σου λέει ότι άξιζε τον κόπο. Άξιζε τον κόπο. Προφανώς, εγώ, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δέχομαι τεράστιες κατηγορίες και ειρωνία, διότι από όλους τους μη συστημικούς υποψηφίους και αρχηγούς κομμάτων, είχαμε τη δεκαετία του 80 τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είναι ένα πρότυπο για μένα, αλλά δεν πάβει να ήταν γιος πρωθυπουργού, ο οποίος ήρθε από τις ΗΠΑ. Αλλά ήταν γιος πρωθυπουργού. Ο Αλέξης ο Τσίπρας ήταν, εννοείται, αντισυστημικός και όπως και το Ομπάμα και εκείνος κράτησε 2,5 εκατομμύρια Έλληνες μέσω κρίσης στο σύστημα υγείας, που ήταν ανασφάλιστοι, οι οποίοι κυριολεκτικά θα πέθαιναν και οι οικογένειες που είχαν 2 παιδάκια και 2 γονείς άνεργους, 400.000 τέτοιες οικογένειες, που κυριολεκτικά θα πεινούσαν και τους κράτησε στην ουσία εν ζωή. Λοιπόν, και μετά τον Αλέξη, ευχαριστώ. Ναι, όχι, πρέπει να χειροκροτήσουμε τον Αλέξη, γιατί όσο και να τον χαρίσουμε. Ευχαριστώ. Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο ότι το κόμμα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε ως πρόεδρο άλλη μία αντισυστημική υποψηφιότητα. Έναν άνθρωπο που πάλι δεν τον ήξερε κανείς, που δεν λεγότανε ούτε Βαρβιτσιώτης, ούτε Μητσοτάκης, ούτε Καραμαλής, όλα τα επίθετα αυτά. Ξέρω πολύ καλά οι Βαρονίες. Ναι, είναι οι Βαρονίες. Είναι οι Βαρονίες. Ξέρω πολύ καλά ότι στην Ομογένεια πολλοί έχετε έρθει με κομματικές αντιλήψεις από τα 2 μεγάλα κόμματα της δεκαετίας του 70 και του 80. Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν ήταν τότε, ούτε καν με αυτό το όνομα δεν υπήρχε.
και προφανώς δεν έχει τη γύρωση στην ομογένεια που έχουν τα άλλα ονόματα, όπως δεν έχει και την ίδια γύρωση στην αυτοδιοίκηση που έχουν τα άλλα ονόματα, στις περιφέρειες, στους δήμους. Αλλά τι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο τα άλλα ονόματα δεν έχουν? Έχει, και σας το υπόσχομαι αυτό, την ανεξαρτησία του από τα συμφέροντα. Μπορεί να φέρει αλλαγές. Δεν έχουμε 400 εκατομμύρια ευρώ χρέος σαν κόμμα. Εμείς βγάλαμε μπροστά έναν πρωθυπουργό που έγινε πρωθυπουργός 40 χρονών στον Αλέξη και έναν καινούριο πρόεδρο 35 χρονών. Δεν φοβόμαστε την αλλαγή. Την θέλουμε την αλλαγή. Την θέλουμε. Και η αλλαγή που θέλουμε τώρα είναι μία η οποία θα φέρει παραπάνω δικαιοσύνη στην Ελλάδα και παραπάνω ανάπτυξη για όλους. Διότι όσο και να ακούγεται αυτό ωραίο, η πραγματικότητα είναι ότι στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, έχουμε ένα πολύ κλειστό κύκλωμα οικονομικό. Είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να ζήσεις ένα ελληνικό όνειρο, όπως πολλοί από εσάς ζήσατε εδώ πέρα. Ήρθατε εδώ, δουλέψατε πάρα πολύ σκληρά, από τη Λάτζα μέχρι να είστε ιδιοκτήτες του εστιατορίου, του diner, real estate, τα παιδιά σας να σπουδάσουνε. Και τι λέμε πάντα? Λέμε, μα πώς είναι δυνατόν οι Έλληνες διαπρέπουν έξω και όχι στην Ελλάδα? Έτσι δεν είναι, αυτό δεν λένε? Τι είναι ρε παιδιά, έχουμε γεννηθεί οι ραγιάδες στην Ελλάδα? Τι είναι, έχουμε κόμπλεξ, τοπάθεια, τι έχουμε? Ξέρετε τι έχουμε? Όχι, έχουμε διασπορά. Οι Έλληνες φεύγουν από την Ελλάδα. Έχουμε ελληνισμό και μια μικρή Ελλάδα. Αντί να έχουμε μια μεγάλη Ελλάδα και ένα μεγάλο ελληνισμό με τις αξίες μας, ο οποίος δεν είναι απλά ελλαδίτικος ελληνισμός. Είναι ένας ελληνισμός τον οποίο τον αναγνωρίζουν πολλοί πολιτισμοί. Αυτό δεν έχουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, το οποίο είναι ένα θετικό βήμα για τους απόδημους, επέλεξε 3 άτομα, τον Όθωνα, την Ατάσα Ρωμανού και μένα, οι οποίοι είμαστε απόδημοι και οι τρεις μας είμαστε στην ουσία επιστήμονες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα με τις βαθιές ρίζες στην ομογένεια, έβαλε στις πρώτες 3 θέσεις του ψηφοδελτίου έναν άνθρωπο, αξιόλογος όσο και να είναι, ο οποίος πήρε ελληνική ηθαγένεια και ήταν υπουργός της κυβέρνησης, ζώντας στην Ελλάδα. Συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά that was not the spirit of the law. Δεν ήταν το πνεύμα του νόμου. Εμείς στηρίσαμε το πνεύμα του νόμου. Και πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Θέλουμε η ομογένεια να έχει περιφέρειες. Θέλουμε η ομογένεια να εκλέγει κατευθείαν τους αντιπροσώπους σας. Λατρεύω τον Όθωνα. Αλλά δεν πρέπει ο Στέφανος να αποφασίζει ότι ο Όθωνας είναι αντιπρόσωπό σας. Εσείς πρέπει να αποφασίζετε ποιον θέλετε να είναι αντιπρόσωπό σας. Εσείς πρέπει να εκλέγετε. Το χειροκροτάει και ο ίδιος. Και όταν το αλλάξουμε, το ψηφίσετε κιόλας, εντάξει. Αν το μάθετε πολύ καλά, είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι μόνο το δικαίωμα του εκλέγειν ένα ψηφοδέλτιο κομματικό για ένα μπόνους πρώτου κόμματος. Να εκλέγετε τους δικούς σας αντιπροσώπους που καταλαβαίνουν τα προβλήματά σας και μπορούν να σας διασυνδέσουν με την Ελλάδα. Επίσης, για ποιο λόγο εσείς να ανήκετε σε ένα κομματικό ψηφοδέλτιο? Επηρεάζεται η καθημερινότητά σας από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα? Όχι βέβαια. Εσείς πρέπει να ψηφίζετε για αξίες. Για αξίες. Πρώτα στους ανθρώπους που σας εκπροσωπούν και μετά, αν τυχαίνουν να ανήκουν σε κάποιο κόμμα. Η κομματικοποίηση της ομογένειας για μένα είναι ένα μεγάλο σφάλμα σε όλο αυτό το σύστημα. Το καλό είναι
ότι υπάρχει και κοινή λογική και μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και να βρούμε λύσεις. Έχω ακούσει διάφορα πράγματα σαν προτεραιότητες, συγγνώμη. Το ένα και πολύ βασικό είναι στο να μπορέσουν να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο γρήγορη και εύκολη διαδικασία για την ηθαγένεια την ελληνική. Αυτό είναι ξεκάθαρα κάτι το οποίο εμείς υποστηρίζουμε. Θέλουμε να δώσουμε εξουσιοδότηση στα προξενία να μπορέσουν να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία. Αντί να στέλνουν χαρτομάνι στην Ελλάδα, να περνάνε μήνες και μήνες και να μην γίνεται τίποτα. Είναι τιμή για την Ελλάδα να σας έχει συμπολίτες της, για τους Έλληνες. Είναι τιμή για τους Έλληνες να σας έχει συμπολίτες σας. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας σε αυτό. Και για μένα προσωπικά, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή προσπαθώ να το ισορροπήσω. Πώς μπορώ να είμαι και ομογενής και γηγενής, ας το πούμε έτσι. Ένας από τους τρόπους είναι το να ερχόμαστε εδώ πέρα συχνά, περίπου κάθε 2 μήνες. Προφανώς αυτό θα είναι μια αλλαγή για την Ελλάδα. Το να έχουν ένα πρόεδρο κόμματος και ενδυνάμει πρωθυπουργό, ο οποίος θα έρχεται εδώ πέρα συχνά. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό είναι και μια ευκαιρία για τον Ελληνισμό. Είναι και μια ευκαιρία για τον Ελληνισμό, γιατί το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι και εδώ. Και στην ομογένεια και στους απόδημους μέσα στην ομογένεια εδώ πέρα. Και άμα δεν το εκμεταλλευτούμε αυτό, πολύ απλά η Ελλάδα θα είναι αποτέλεσμα των επιλογών και των αμαρτιών των προηγούμενων γενιών. Πρέπει να βρούμε καινούριους τρόπους ανάπτυξης και το ανθρώπινο δυναμικό, όχι μόνο η οικονομική υποστήριξη, αλλά το ταλέντο από την ομογένεια και τους απόδημους πρέπει να είναι πολύ μεγάλο μέρος της εξίσωσης. Άρα λοιπόν έχουμε πιο εύκολη διαδικασία για την ηθαγένεια των Ελληνοαμερικανών, την ελληνική ηθαγένεια. Οι αιτήσεις των διαβατηρίων να μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά αντί να γίνονται με το χαρτομάνι. Στο θέμα πολιτισμού, είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην έχει κάποιο Greek House στο Manhattan, να διδάσκουν όλοι για τον ελληνικό πολιτισμό, ότι είμαστε the cradle of civilization, the birthplace of democracy, και να μην έχουμε ένα χώρο στο Manhattan που να μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτό το πλούτο σε όλες τις άλλες κοινότητες της Νέας Υόρκης. Δηλαδή, συγγνώμη, 15 δις έχουν πάει σε απευθείας αναθέσεις στην Ελλάδα, 500 εκατομμύρια ευρώ, 500 million euro, ήταν να πάνε σε αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία, που δεν έγιναν ποτέ. Θα πληρώσουμε 2 δισεκατομμύρια τώρα να μπαλώσουμε την τρύπα από τις πλημμύρες. Άρα 2,5 δισεκατομμύρια. Και δεν έχουμε χρήματα να αγοράσουμε ένα Greek House στο Manhattan, το οποίο θα έφερε τόση ανάπτυξη στην Ελλάδα. Αλλά ναι, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που δεν ξέρει να διοικήσει οικονομία, ε. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Όχι. Αυτές οι προκαταλήψεις θα αλλάξουν. Ξέρετε ποιος ξέρει να διοικήσει οικονομία? Όποιος έχει καθαρά χέρια και θέλει να κάνει δουλειά. Υπάρχει τεράστια αποστελέχωση στο δημόσιο της χώρας και αυτό συμπεριλαμβάνει και τα προξενία. Στα νοσοκομεία στην Ελλάδα η κατάσταση είναι δραματική, φρικτή θα λέω, φρικτή. Και δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, είναι και το ΕΚΑΒ. Δεν υπάρχουν διασώστες. Έχουμε ασθενοφόρα και δεν έχουμε διασώστες. Έχω κάνει τόσες περιοδίες, ρωτάω τις διοικήσεις των νοσοκομείων, οι οποίοι, by the way, είναι διορισμένοι μη επαγγελματίες από τα κόμματα. Καταλάβετε, είναι πολιτικοί διορισμένοι, χωρίς κατάλληλη τεχνογνωσία, από τα κόμματα, οι οποίοι έχουν τις ζωές σας και των συγγενών σας στα χέρια τους. Αυτά τα πράγματα είναι σοκαριστικά. Και ξέρετε, έχουμε πάθει ανοσία στα χώρα. Δεν ξέρουμε
Πού να αρχίσουμε να συζητάμε. Οι ασυλίες των βουλευτών. Οι ασυλίες, δηλαδή, εκτός άμα σκοτώσεις κάποιον, δεν μπορείς να κυνηγήσεις ένα βουλευτή. Τι πράγματα είναι αυτά. Yeah. Τι πράγματα είναι αυτά. Yeah. Το καταδίωκτος yeah. τραπεζίτες, είσαι bank executive στην Ελλάδα και έχεις, ας πούμε, ασυλία εκεί πέρα. Ναι, μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Ξέρετε, ίσως ακούτε γλαφυρό μόνο στην Ελλάδα, αλλά τελικά μερικά πράγματα μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Και είναι τόσα πολλά που δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Και μία από τις επιλογές που έκανα πριν θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος ήταν να βγάλω μερικές προτάσεις, ξεκάθαρες προτάσεις, θέσεις. Και επέλεξα να μην πω μερικά διαχειριστικά πράγματα, αλλά πω ξεκάθαρα πράγματα. Ξέρεις κάτι? Ναι, πρέπει οι ασυλίες να φύγουν. Πρέπει οι bank executives να μπορούν να έχουν νομική ευθύνη. Και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είπα, το οποίο δεν το έχει πει κανείς εδώ και χρόνια. Το στράτευμα. Θα πάω στρατό για 20 μέρες. Είμαι πολύ χαρούμενος. Θα πάω στρατό για 20 μέρες. Εντάξει. Ωραία, εντάξει. Όλοι ξέρουμε τώρα ότι 21 μέρες. Μακάρι και 22 θα κάνω, όσες θέλω, δεν έχω θέμα, εντάξει. Εγώ ήθελα να πάω και στην Παραμεθόριο και δεν μπορώ, εντάξει. Αλλά δεν θέλω τα παιδιά μας να είναι στην Ελλάδα, να κάνουν 9 μήνες Σκοπιά και να μην μαθαίνουν τίποτα. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο οικονομικό χώρο που ανταγωνίζονται κάθε μέρα με άλλους. Προτιμώ αγόρια και κορίτσια να καθαρίζουν δάση, να κάνουν αντιπυρικές ζώνες, να χτίζουν γέφυρες στα χωριά σας. Οριμάζουνε, θα συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Είναι ταμπού, όλα είναι ταμπού στην Ελλάδα και δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Έχω πει επίσης κάτι το οποίο πολλοί θεωρούν ότι είναι, πώς το λέει αυτό στην ομογένεια, για τον διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Εγώ είμαι θρησκευόμενος. Μπαμπά μιλάω. Λοιπόν. Είμαι θρησκευόμενος, είμαι υπερήφανος που είμαι θρησκευόμενος, αλλά θεωρώ ότι η θρησκεία πρέπει να αντικατοπτρίζεται δημοκρατικά στον πληθυσμό. Απλό πράγμα. Θεωρώ ότι είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια σύγχρονη χώρα, πρέπει να έχει διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Συγχρόνως, θέλω να βοηθήσουμε την Εκκλησία στο να είναι αυτόνομη και υγιής και να προσφέρει στη χώρα. Να προσφέρει. Λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποτέ θα κάνει αυτό το πράγμα, όταν εξαρτάται από ακροδεξιά στοιχεία για να παραμένει κυβέρνηση? Δεν πρόκειται. Αλλά η Ελλάδα ποτέ δεν πρόκειται να γίνει μια χώρα η οποία είναι δημοκρατική και σύγχρονη, χωρίς να κάνει αυτές τις βαθιές τομές, στις οποίες λέμε. Στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη, στην υποστηλέχωση δημοσίου από το λιγοπόλιο στο ρεύμα. Και μέσα σε όλο αυτό το σύμπλεγμα, μπαίνει και η ομογένεια. Διότι αυτή η γραφειοκρατία, αυτό το σύστημα, σας αποθεί από το να επιστρέψετε. Δεν σας επιτρέπει να γυρίσετε στο χωριό, στη Λίμνο, παραδείγματος χάρη, που έχει ένα ολοκένουργιο νοσοκομείο, χωρίς να έχει αναισθησιολόγο. Πώς θα γυρίσετε εσείς 6 μήνες στη Λίμνο ή ένα χρόνο στη Λίμνο, μόνιμα, εάν δεν έχετε περίθαλψη και συγκοινωνία? Πώς. Άρα λοιπόν, ό,τι και να λέει ο αξιότιμος πρωθυπουργός περί ψήφου για την ομογένεια, η πραγματικότητα είναι ότι εμείς θέλουμε να σας δώσουμε περιφέρειες και ψήφο και εμείς θέλουμε να καθαρίσουμε τον τόπο ώστε να μπορείτε να γυρίσετε για όσο θέλετε και να μπορούν οι Έλληνες, οι Αμερικανοί να έχουν ηθαγένεια και να μπορείτε να έχετε ένα δημόσιο το οποίο θα είναι δίπλα σας και να έχετε προξενία το οποίο θα σας βοηθάνε. Θα τελειώσω με το εξής. Υπάρχει η άποψη, ο ενδιασμός ότι ο Στέφανος είναι πολύ μοντέρνος για την ομογένεια. Αναφέρονται προφανώς στον σεξουαλικό προσανατολισμό.
ίσως και σε άλλα θέματα. Ακούστε. Παρένθεση. Υπάρχει και η άποψη ότι η ομογένεια που στήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ έχει και ρατσιστικούς, στο πούμε, ρατσιστικά ρεύματα από κάτω. Ακούστε. Εσείς, εδώ πέρα, μπορέσατε να πετύχετε όταν άλλοι σας έλεγαν δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Με κάθε σεβασμό, δεν έχετε δικαίωμα να λέτε άλλους δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Εσείς πρέπει να είστε ο φάρος της ισότητας με τον ελληνισμό παγκοσμίως. Ο φάρος της ισότητας. Διότι αυτό θα μας κάνει να ενωθούμε πιο πολύ και να μπορέσουμε να λύσουμε και τα θέματά μας. Και ενώ πρακτικά θέματα, αμυντικά θέματα. Γνωρίζετε ότι ο Πρωθυπουργός αποστρατικοποιεί τα νησιά. Εγώ ποτέ δεν θα έστελνα εξοπλισμό από τα νησιά μας στην Ουκρανία. Ποτέ. Ποτέ. Πώς, λοιπόν, δεν, για μένα αυτά τα θέματα, τα ελληνοτουρκικά, τα ευρωτουρκικά, το κυπριακό, είναι η πρώτη προτεραιότητά μου σε εξωτερική πολιτική. Πρέπει να δουλέψουμε. Αλλά πώς μια χώρα, των οποίων οι θεσμοί δεν δουλεύουν, και μια ομογένεια, η οποία σε κάποιο βαθμό δρά με τέτοιο τρόπο πολιτισμικά, θα έχει αξιοπιστία στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει τους σκοπούς της. Εάν θέλετε να πετύχουμε όχι μόνο το πιο δυνατό ελληνισμό, αλλά και την πιο δυνατή εξωτερική πολιτική μας, πρέπει να φανούμε ότι είμαστε σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Να φανούμε ότι δείτε εδώ πέρα τι κατάφερε η Ελλάδα της Μεσογείου. Γίνεται όμως. Είναι πολλή δουλειά, αλλά γίνεται. Γίνεται. Χρειάζομαι ένα πράγμα. Αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και νέα άτομα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά γίνεται. Γίνεται. Άρα λοιπόν, αν εσείς θέλετε να δώσετε ένα μεγάλο μήνυμα, το οποίο ταιριάζει και με το πού αρχίσατε και πού πάμε, στο θέμα της ισότητας, ό,τι και να συνεπάγεται αυτό, και σίγουρα στο θέμα του ρατσισμού, εσείς πρέπει να δίνετε το παράδειγμα στους άλλους Έλληνες που είναι εντός των συνόρων και έχουν μείνει πίσω από τις εξελίξεις παγκοσμίως. Δώστε το παράδειγμα και ακούστε τα παιδιά σας. Ρωτήστε τα παιδιά σας τι πρέπει να πιστεύουμε για αυτά. Τι σας πούνε. Ακούστε τα παιδιά σας. Διαπρέπουνε στην Αμερική. Πρέπει να επιτρέψουμε και σ' άλλα Ελληνόπουλα στην Ελλάδα να διαπρέψουνε. Όντας ο εαυτός του. Ο καθένας και καθεμία τους. Αυτό πάνε πει ελληνικό όνειρο. Και η ομογένεια ο ελληνισμός έχει μεγάλη, μεγάλη σημασία για να το κάνουμε πραγματικότητα. Έχετε σε μένα το πιο δυνατό, ειλικρινή σύμμαχο που μπορεί κανείς να έχει ως ομογένεια. Θέλουμε να αντέξουμε. Εγώ θα αντέξουμε, ναι, ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε. Αυτό που θέλω όμως εγώ από εσάς είναι να συνεισφέρετε. Και δεν εννοώ οικονομικά. Το έχουμε ανάγκη αυτό, σας είχα ακόμα. Εννοώ όμως να συνεισφέρετε με τις ιδέες σας, με το follow-up που θα κάνετε με τον Όθανα, με τον Αντώνη, με την ομάδα, με τον Νίκο. Πρέπει να συνεισφέρετε. Μείνετε σε επαφή. Δεν φτάνει. Όπως εσείς δεν θέλετε, έρχονται πολιτικοί από την Ελλάδα, μας μιλάνε, φεύγουν, μας ξεχνάνε. Πόσο πολύ γίνεται αυτό. Λοιπόν, έχετε μια ευκαιρία τώρα. Έχετε αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος έχει τη μισή ζωή της στις ΗΠΑ. Και θα έρχεται όλη την ώρα εδώ πέρα. Εκμεταλλευτείτε το. Εκμεταλλευτείτε το. Είμαστε εδώ πέρα για σας. Και για την Ελλάδα. Και για όλους τους Έλληνες. Για όλους τους Έλληνες. Ελλαδίτες και Ελληνοκυπρίους. Για όλους σας. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ ολόψυχα για την υποδοχή. Ευχαριστώ. Θα ήταν τιμή μου να απαντήσω και σε όποιες ερωτήσεις έχετε. Σας ευχαριστώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προπολού καταγγείλει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχει αφαιθεί
απλώς τη δίκη του, έχει υπονομευθεί με ένα τρόπο συστηματικό. Προσπαθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η νεοφιλελεύθερη τακτική που έχει να μεταφέρει τους γιατρούς στον ιδιωτικό τομέα. Τα χειρουργεία τα κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Οι γιατροί μπορεί να συνδεθούν το ιδιωτικό τομέα. Τα προσοδοφόρα στοιχεία του συστήματος της υγείας τα δίνει σε συμβάσεις δημοσίου και ιδιωτικού. Αυτή η εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας έγινε και στην Αγγλία και οδήγησε στην κατάρρευση του συστήματος. Δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε χειρουργούς, δεν έχουμε αναισθησιολόγους. Οι μισθοί είναι χαμηλοί. Το σύστημα υγείας έζησε μέσα από το COVID με 25.000 συμβάσεις εργασίας. Συμβάσεις εργασίας προσωρινού προσωπικού. Παίρνανε γιατρούς από το Ιπποκράτιο και τους μεταφέρανε στη Βόρεια Ελλάδα από την Αθήνα. Χωρίς να τους πληρώνουν καν το εισιτήριο για να καλύψουν τις μονάδες. Την επόμενη μέρα που έληξε, το πρώτο πράγμα που θα κάναμε ως κυβέρνηση αν ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν να μονιμοποιήσουμε αυτό το προσωπικό των συμβασιούχων. Είναι ακόμη με συμβάσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανήγγειλε ότι θα πάρει 10.000. Έχεις. Έχω, εντάξει. Λοιπόν, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανήγγειλε ότι θα πάρει 10.000 προσωπικό. Ήταν νοσηλευτικό προσωπικό και βοηθητικό προσωπικό. Δεν έχει αναγγείλει ούτε μία πρόσληψη γιατρού. Στο προηγούμενο Think Tank που είχε φτιάξει ο Αλέξης, έχουμε καταρτήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να βασίζεται σε μία καινούρια αντίληψη για την υγεία, που να μην βασίζεται μόνο σε ένα νοσοκομείο και να μην βασίζεται μόνο σε ένα γιατρό, όπου οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες θα παίζουν ρόλο, όπου η ψυχική υγεία θα παίζει ρόλο, όπου η οδοντιατρική υγεία στα παιδιά μας θα παίζει ρόλο και θα είναι ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται στην πρόληψη. Δεν έχουμε πρόληψη στην Ελλάδα σε τίποτα. Ούτε για τα τρένα, ούτε για τις πλημμύρες, ούτε για τις φωτιές, ούτε για την τεριδόνα, ούτε για τη μαστογραφία. Δεν υπάρχει πρόληψη σε τίποτα. Και η πρόληψη δεν είναι, όπως λέει η κυρία Αγαπηδάκη, ένα 112 σήμα να πάτε να κάνετε μια μαστογραφία. Πρόληψη σημαίνει ότι έχεις μια σχέση με τον γιατρό σου και εσύ και η οικογένειά σου και αναλαμβάνεις σε βάθος χρόνου να είναι υπεύθυνος για την υγεία σου και για την καλή σου ύπαρξη. Έχουμε πρόγραμμα για την υγεία. Ο πρόεδρος θα επισκεφτεί τον Νοέμβριο βασικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και θα πάμε μαζί και στα αντικαρκυνικά νοσοκομεία γιατί θέλουμε να αλλάξουμε την υγεία στην Ελλάδα. Για μένα, για μένα να ξέρετε ότι ο Νοέμβριος θεματικά θα είναι μήνας για την υγεία και πάνω σε αυτό το θεματικό πλαίσιο, ναι, θα πάω και σε νοσοκομεία και σε όλη την υποδομή της χώρας. Θα έρθει και ο Όθωνα στο τέλος Νοεμβρίου και θα παρουσιάσουμε το καινούριο πρόγραμμά μας, το οποίο θέλουμε να προωθήσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαθιά μεταρρυθμιστικό κόμμα, διότι δεν νοείται αριστερό κόμμα που θέλει να βοηθήσει την κοινωνία και τον αδύναμο χωρίς ξεκάθαρες προτάσεις. Όλα τα άλλα είναι θεωρία. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε έμπρακτα. Προφανώς έχουμε μία παγκοσμιοποίηση η οποία είναι πλέον δεδομένη. Ο COVID το έφερε λίγο πίσω αυτό το εγχείρημα με τις εφοδιαστικές αλυσίδες, supply chains, οι οποίες αλλάζουν και έχουμε τώρα μία τάση προς κάποιο τύπου regionalization. Εντάξει, δηλαδή πιο μικρές αλυσίδες, πιο σταθερά καθεστώτα, ας το πούμε έτσι, πιο ανεπτυγμένες οικονομίες, οι οποίες παρέχουν τα βασικά αναγκαία αγαθά σε εμάς, όπως είναι ο εξοπλισμός στα νοσοκομεία, τα φάρμακα κτλ. Είναι μια τάση αυτή που γίνεται. Επίσης, πέρα από την παγκοσμιοποίηση, έχουμε και μια τεράστια αλλαγή στην κοινωνία, που είναι τεχνολογία στα κινητά, the mobile technology. Έχουμε τεχνολογία που υπάρχουν πόλεις στην Κίνα που δεν έχουν αποχέτευση αλλά έχουν κινητά τηλέφωνα. Έχουν πληροφόρηση και πληροφορία αλλά δεν έχουν βασικές δομές που χρειάζονται επένδυση και χρόνο για να γίνουν.
μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας γίνονται όλο ένα και λιγότερα, εκτός εάν εμείς αλλάξουμε. Προφανώς με ένα τεράστιο δημόσιο χρέος το οποίο έχουμε και μια οικονομία η οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, εάν και όταν είναι να υπάρξει μια παγκόσμια ύφεση, θα χτυπηθούμε. Και άσχημα. Και με τον πόλεμο, σωστά. Αλλά όπως είπα και πριν, το γεγονός ότι ο ηλεκτρισμός είναι τόσο ακριβός και ότι οι νέοι δουλεύουν και δουλεύουν στην ουσία για να πληρώνουν μόνο ενίκιο και ηλεκτρισμό και δεν έχουν ελπίδα να αρχίσουν η οικογένεια, πόσο μάλλον επιχείρηση ή κάποια άλλη πρωτοβουλία, αυτό είναι και πολιτική επιλογή. Δεν είναι μόνο μακροοικονομικό κοινωνικό φαινόμενο. Είναι και πολιτική επιλογή το οποίο λύνεται. Σε όλο αυτό το πλαίσιο πρέπει να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα είχε μία μεγάλη τομή στην ιστορία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έφτιαξε κοινωνικό κράτος από το 1981 και μετά. Είχαμε 10 χρόνια μνημόνια, τα οποία τοποδόμησαν. Ο Αλέξης έκανε ό,τι μπορούσε να κρατήσει τον κοινωνικό ιστό σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα. Βγαίνουμε λοιπόν από τα μνημόνια. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Και αντί να φτιάξει το κοινωνικό κράτος πρόνοιας, στην ουσία το αφήνει όπως είναι, υποστελεχωμένο, σπαταλώνται πάρα πολλά δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα πακέτα στήριξης, και βρισκόμαστε μετά από COVID, δύο χρόνια πανδημίας, σήμερα, 2023, με ένα κράτος το οποίο μόνο κοινωνικό δεν είναι. Και τα νοσοκομεία δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού για μήνες, πρέπει να πληρώσεις. Ο Όδωνας μίλησε για το πώς ιδιωτικοποιείται σιγά σιγά η υγεία. Στα πανεπιστήμια πέφτουν οι σοβάδες και έχουν ευαλθεί να αρχίσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια αντί να βελτιώσουν τα δημόσια. Να έπρεπε τρόπο άμεσα. Δεν υπάρχουν διασώστες στο ΕΚΑΒ. Δεν γίνονται αντιπλημμυρικά έργα όπως ξέρετε, η προεργαστική έχει υποστελέχωση και δεν γίνονται προκηρύξεις. Και ρωτάω, όπου έχω πάει στη διοίκηση των νοσοκομείων, του ρωτάω, ποιος δεν προκηρύσει ρε παιδιά, και σου λένε Ελλάδα είναι. Ρε παιδιά, δεν είναι αυτή η απάντηση. Ελλάδα είναι. Ποιος είναι υπουργός που δεν προκηρύσει, απολύστε τον. Πολιτική επιλογή είναι. Άμα δεν κάνει υπουργός τη δουλειά του, να σώζει ζωές Ελλήνων, να φύγει. Λοιπόν. Υπάρχουν βασικά πράγματα σε όλο αυτό, σε όλο αυτό το πλαίσιο που αλλάζει παγκοσμίως, βασικά πράγματα καλής διαχείρισης, κοινής λογικής που δεν γίνονται. Και εμείς στην Ελλάδα έχει έρθει επιτέλους η μέρα που πρέπει να κάνουμε 1981 και πάλι. Πρέπει να χτίσουμε και πάλι κοινωνικό κράτος από την αρχή. Πόσο μάλλον πολιτική προστασία. Να μην καίγεται η Ρόδος για 11 μέρες, να μην καίγεται ο Εύρος για τόσες εβδομάδες και να είναι η χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Ευρώπης. Και επίσης, στο κοινωνικό κομμάτι, Γεωργία, θα προσθέσω το θέμα της στέγης. Δεν είναι δυνατόν να είμαι 35 χρονών αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και τόσα παιδιά 35 χρονών στην Ελλάδα να ζουν ακόμα με τους γονείς τους. Πρέπει να επενδύσουμε κρατικά σε αυτό το πράγμα για να αλλάξει. Και είναι ευρωπαϊκό θέμα αυτό. Η άποψή μου, και δεν είναι άποψη, είναι η ζωή μου που είχα πει και σε μια συνέντευξη, αλλά η ζωή όλων μας πρέπει να βασίζεται σε ένα πράγμα, στην ευτυχία του καθενός. Τι είναι τόσο δύσκολο είναι. Όποιος λαμβάνει ευτυχία ή αυτοπραγμάτωση από τη δυστυχία του άλλου, δεν είναι. Ούτε χριστιανός δεν είναι αυτό το άτομο, να το πούμε έτσι, εντάξει. Δηλαδή, κανείς δεν θέλει μεσαλλοδοξία. Λοιπόν, άρα το βασικό πράγμα είναι να επιτρέψουμε σε κάθε Έλληνα
σκάνδε πολίτη μάλλον, να μπορεί να ζήσει τη ζωή του όπως είναι με αυτονομία, για να είναι ευτυχής. Αυτό ισχύει για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Προφανώς αυτό το θέμα το οποίο αναφέρεις είναι θέμα ευτυχίας και ισότητας. Και λέω ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση με μένα πρωθυπουργό, εάν και όταν είναι να γίνει, θα είναι η πιο προοδευτική κυβέρνηση στην ιστορία της Ελλάδας. Και έτσι πρέπει να είναι. Είναι καιρός ως Έλληνες να βγάλουμε από πάνω το κόμπλεξ, το οποίο μπορεί να έχουμε μερικοί από μας, από δεν ξέρω πολιτισμικά όπου προέρχεται, και επιτέλους να επιλέξουμε, όχι να λέμε «αχ, Ελλάδα είναι», αλλά αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Άρα βεβαίως η επιλογή του φίλου πρέπει να είναι στην ευχέρεια του καθενός και όχι στην ευχέρεια του κράτους. Είναι αυτονόητο για μένα αυτό. Συγγνώμη που παίρνω το μικρόφωνο, ήθελα να απαντήσω κάτι, γιατί έχω μια φοβερή ευαισθησία στο θέμα αυτό και πήρα το λόγο από τον πρόεδρο. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε στη Βουλή το θέμα των τρένων, το έφερε 3 εβδομάδες πριν από το δυστύχημα. Το φέραμε εμείς στη Βουλή το θέμα, γιατί οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είχαν δηλώσει ότι θα γίνει δυστύχημα και ο πρόεδρος των σιδηροδρόμων είχε παραιτηθεί πριν από 9 μήνες, γιατί είπε είναι αδύνατο να αναλάβω τη νομική ευθύνη για αυτή την κατάσταση που υπάρχει και την έκθεση σε ατύχημα. Όταν το φέραμε, ο Καραμαλής σηκώθηκε και μας έβρισε και είπε ότι είναι τουλάχιστον απαράδεκτο, ανέδεια, δεν θυμάμαι καν τι είπε, ότι είσαστε επονίδιστοι να δημιουργείτε τέτοια ζητήματα μέσα στη Βουλή. Ο Αχιλλέας Καραμαλής, ναι. Ο Αχιλλέας Καραμαλής μας έβρισε και απλώς αυτό που κάναμε ήταν να φέρουμε αυτό το πράγμα στη Βουλή. 3 εβδομάδες αργότερα είχαμε 60 νεκρούς για το θέμα που φέραμε και ξαναεκλέχτηκε ο Αχιλλέας Καραμαλής. Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέει ο Όθωνας. Ήταν στην ουσία αυτό που είπε ο Κώστας Αχιλλέας Καραμαλή, ήταν κάτι σαν πώς τολμάτε και διασπείρετε φόβο στον κόσμο για αυτό το θέμα και ότι είστε ανεύθυνοι και τέτοια πράγματα. Η κλασική αλαζονία. Ο λόγος τον οποίο επέλεξα να διακινδυνεύσω εντός εισαγωγικών την επαγγελματική μου καριέρα στην ναυτιλία για την πολιτική και το ψηφοδέλτιο επικρατείας στην 1η θέση, μη εκλόγιμη, λέει κυριολεκτικά το έκανα από την ψυχή μου όσο μπορούσε για τον καλό τόπο, ήτανε έμεσα τα Τέμπη. Διότι δεν μπορούσα να ανεχθώ ότι στην Ελλάδα του 2023 γίνεται αυτό το πράγμα, χάνουν τις ζωές τους από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αυτά τα παιδιά και έρχεται από πάνω η υποκρισία. Αλλά τι ήταν ακριβώς, γιατί λέω έμεσα. Διότι όσο σοκαρισμένος και αν ήμουνα εκείνη τη στιγμή, αυτό που με σοκάρισε πιο πολύ ήταν 31 Μαρτίου του 2023 που πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Εύρο, στο Φράχτη, απρόκλητα, χωρίς αφορμή. Πάει εκεί πέρα να εργαλειοποιήσει το θέμα και να αλλάξει την ατζέντα. Ότι ελωτριώνεται η Ελλάδα και μπλα μπλα μπλα. Για να αλλάξει την ατζέντα από τα Τέμπη και την οικοδιαχείριση που έκαναν με επιλογές τους. Δεν ήταν ατύχημα, ήταν έγκλημα τα Τέμπη. Δεν ήταν ατύχημα, ήταν έγκλημα. Εντάξει. Και πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Φράχτη τέλος Μαρτίου να αλλάξει την ατζέντα και μετά με τον σύμβουλό του στο marketing μπαίνει στο TikTok να κερδίσει τους νέους. Ωραία παιδιά, λύσαμε τα θέματα στην Ελλάδα. Μπράβο μας. Συγχαρητήρια του 41%. Και αντί να έχει τη στοιχειώδη ενσυναίσθηση, ούτε συγγνώμη δεν είπε στην αρχή, το θυμάστε. Του πήρε μέρες να πει ένα συγγνώμη και αυτό μισό. Και αντί να έχει τη στοιχειώδη ενσυναίσθηση να πει στον Κώστα Αχιλλέα Καραμαλή ότι όχι, δεν κατεβαίνεις, του επιτρέπει να είσαι ψηφοδέλτια πάλι. Και βγαίνει τώρα, όσον έχω να δείξει το θέμα ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έκτοτε, μαζί με το άκατο στέγαστρο
το οποίο τώρα έχει κλείσει το Ολυμπιακό Στάδιο, επειδή ο ίδιος υπουργός δεν έβλεπε τις μελέτες σωστά, έχει το θράσος και βγαίνει να μας την πει και από πάνω κιόλας για τα τέμπη, ο συγκεκριμένος βουλευτής. Εντάξει. Και ρωτάω, για να, αν τολμήσετε, κάντε εξεταστική επιτροπή και τέτοιο είμαι. Και ρωτάω, αγαπητέ Κώστα Χιλιά Καραμαλή, εάν δεν έκανες τίποτα λάθος, γιατί παραιτήθηκες? Γιατί παραιτήθηκες? Και αν έκανες κάτι λάθος και παραιτήθηκες, γιατί είσαι στη Βουλή ακόμα? Παραιτήσου τώρα. Δεν υπάρχει εδώ πέρα γκρίζο. Ή άσπρο είναι ή μαύρο είναι. Αυτές οι οικογένειες έχασαν τους συγγενείς τους. Και η ατιμωρησία στην Ελλάδα δεν πρέπει να είναι για τους λίους και τους εκλεκτούς και όλοι οι άλλοι τρεβάμε το ζόρι μας. Έτσι είναι. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι το τελευταίο αποκούμπι του Έλληνα. Όπου και να ζει αυτός ο Έλληνας. Πρέπει το τελευταίο αποκούμπι του. Και άρα λοιπόν εμείς, όσο και λαβωμένοι να είμαστε με 17% ή 18% ως εξωματική αντιπολίτευση, δεν πρόκειται να ανοιχθούμε την αλαζονία του 41% από μια κυβέρνηση η οποία επέτρεψε εγκληματικά να χάσουν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, στα τρένα, η οποία δημιούργησε μια κουλτούρα και διαδικασίες που δεν προλαμβάνει τις ζωές των μεταναστών αυτών στο αλλιευτικό καράβι, στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, τους παρακολουθεί για 13 ώρες και τους αφήνει να πνιγούν στην ουσία. Όλα τα ξένα ΜΜΕ μιλάνε γι' αυτό, κάνουν έρευνα, το Washington Post, το BBC και στην Ελλάδα τίποτα δεν λέγεται. Τίποτα δεν λέγεται στην Ελλάδα για αυτό το θέμα. Μια κυβέρνηση που επιτρέπει στρατόπεδο να έχει εκρήξεις, εθνικά ζητήματα δεν είπαμε. Δύο. Άλλο το άλλο με τις πλημμύρες, τα ελικόπτερα. Δύο στρατόπεδα. Λοιπόν, δύο στρατόπεδα. Ξέρετε τι, να το πω απλά και ομά, ξέρετε τι ξεφτί λένε αυτό για την εντύπωση που δίνουμε στους γειτονές μας με αυτήν την κατάσταση? Δεν μπορούμε να έχουμε καταστολή στις φωτιές και επιτρέπουμε μια ολόκληρη περιφέρεια όπου οι πλημμύρες γίνονται συχνά και ξαναέγιναν πριν 3 χρόνια. Με τον κύριο Μητσοτάκη να πηγαίνει εκεί πέρα στον Ιαννό και να λέει θα έρθει η ανακούφιση κτλ. Και τώρα μας λέει δεν ξέρει που πήγανε 500 εκατομμύρια ευρώ. Άμα, φίλε Κυριάκου, ήσουν διευθύνων σύμβουλος, το διοικητικό σου συμβούλιο θα σε είχε απολύσει χθες με τέτοια διαχείριση. Χθες! Λοιπόν, αρκετά τα ωραία λόγια από το Harvard και το Stanford. Αποτελέσματα για τον Έλληνα πολίτη και την ομογένεια. Αυτό θέλουμε. Απλά τα πράγματα. Πρώτον, όσον αφορά στη Γάζα, τα αισθήματά μου και οι σκέψεις μου, και το λέω ειλικρινά αυτό, είναι με τους αμάχους σε αυτή την περιοχή. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Λέμε να πάμε πίσω στα σύνορα που προβλέπονται από το 1967. Είμαστε 2023 και τα ίδια σύνορα. Για τα ίδια σύνορα μιλάμε. Για τα δύο κράτη τα οποία θα ζήσουν ειρηνικά. Δεν μπορεί κανείς να λύσει πιθανά εγκλήματα πολέμου με εγκλήματα πολέμου. Θέλει εγκράτεια η κατάσταση. Και δεν πιστεύω ότι ο Παλαιστινιακός λαός εκφράζεται από τη Χαμάς. Αυτή είναι η άποψή μου. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να προσφέρει όσο φροντίδα όσο μπορεί στον Παλαιστινικό λαό. Από εδώ και πέρα και σε όλους τους αμάχους. Όσον αφορά στην αποχή για τις εκλογές. Προφανώς με προβληματίζει και μάλιστα είχα πει πριν τον πρώτο γύρο των εκλογών σε ανάρτησή μου, σε βίντεο το οποίο έβγαλα, είχα πει ότι πρέπει να ψηφίσουν οι νέοι διότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ο πυρήνας της καθημερινότητάς τους. Τους επηρεάζει άμεσα η εκλογή του προσώπου τους και ίσως σε πολλές περιπτώσεις και πιο πολύ από τις βουλευτικές εκλογές. Υπάρχει μία απάθεια. Ίσως υπάρχει μία, ας το πω, ότι ο κόσμος συχαίνεται το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είναι χειρότερο από απογοήτευση. Είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο. Είναι απόγνωση, σχεδόν απόγνωση μαζί με θυμό μέσα. Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο εμένα με κάνει να σκέφτομαι αυτή η αποχή είναι
το τι ευθύνη έχω στους ώμους μου για να φτιάξω το κόμμα μου από τη βάση, από την κοινωνία και να την εκπροσωπήσει. Το οποίο πάει να πει ότι έρχονται μέλη, έρχονται νέοι άνθρωποι, έρχονται όλοι οι άνθρωποι. Σου λένε θέλουμε αυτά τα ζητήματα να λυθούν, μερικοί έχουν ιδέες, άλλοι ζητούν λύσεις, υπάρχει μια διάδραση, αφουγκραζόμαστε τα θέματά τους και βγάζουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Και έχω πει ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο θέλω να έχουμε θα εκφράζει το μήνυμά του σε μία μόνο σελίδα, αλλά θα έχει περιεχόμενο εκατοντάδων σελίδων, έτσι ώστε όταν έρθουν οι επόμενες εκλογές, ακόμα και να μην με συμπαθείτε σε προσωπικό επίπεδο, να ξέρετε τι θα κάνω αν με εκλέξετε, αν μας εκλέξετε κυβέρνηση. Να ξέρετε, δεν υπάρχει έκπληξη. Θα ξέρετε ότι εδώ αυτό είναι το μήνυμά τους, αυτές είναι οι προτάσεις νόμων τους. Αυτά θα γίνουν την επόμενη μέρα. Εσείς ο επόμενος. Και άμα... και αν... και νομίζω ότι αυτές οι ξεκάθαρες λύσεις από την κοινωνία θα φέρουν κόσμο από την αποχή μέσα. Και αν το κάνω αυτό, εάν μπορέσουμε όλοι μαζί, όλος ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, μαζί να ακούσουμε την κοινωνία και να τους δώσουμε φωνή και λύσεις στις οποίες συμμετέχουν, δεν θα υπάρξει ανάγκη αυτό το περιεχόμενο συνεργασίας Ανδρουλάκη, Κασελάκη κτλ. Διότι δεν πρέπει να μετράει ούτε ο Ανδρουλάκης ούτε ο Κασελάκης. Πρέπει να μετράει η κοινωνία και οι λύσεις της. Αυτό πρέπει να μετράει. Από εκεί αρχίζουμε. Είναι πολύ συγκινητική για μένα η συγκυρία. Αισθάνομαι ότι επιστρέφω στην οικογένειά μου. Προσωπικά πρέπει να βρω έναν τρόπο να μπορώ και στην Ελλάδα να είμαι και να εκτελώ το καθήκοντά μου και να παραμείνω ενεργό μέλος της Ομογένειας. Διότι δεν είναι απλά θέμα ανθρωπιάς και πολιτισμού, είναι και θέμα αναπτυξιακό. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ισότιμη ανάπτυξη που είναι πέρα από τις δυνατότητές μας, να ενεργοποιήσουμε την ομογένειά μας. Μέσα στην ομογένειά μας έχουμε και πάρα πολλούς απόδημους, παιδιά της ηλικίας μου και νεότερα, με εξαιρετικές δεξιότητες και εμπειρίες, που θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Και πραγματικά και χθες το βράδυ στο Μανχάταν και σήμερα εδώ στην Αστόρια, έχω δει ένα απίστευτο ανθρώπινο δυναμικό και αισθάνομαι πάνω μου την ευθύνη να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να επιστρέψουν και να συνεισφέρουν στο μέλλον του τόπου. Το έχει ανάγκη ο τόπος. Το έχει ανάγκη ο τόπος. Οι ομογενείς ψηφίζουν για ένα κομματικό ψηφοδέλτιο για το οποίο δεν έχουν στην ουσία ψήφο. Δεν επιλέγουν εκείνοι τον αντιπρόσωπό τους στο ψηφοδέλτιο. Έχουν δικαίωμα εκλέγει για ένα κομματικό ψηφοδέλτιο για μπόνους πρώτων εδρών στην ουσία. Για μπόνους του πρώτου κόμματος. Λοιπόν, δεν είναι αυτό άμεση δημοκρατία. Οι ομογενείς πρέπει να έχουν έδρες, περιφέρειες και να μπορούν να έχουν δικαίωμα στο εκλέγεστε. Όχι μόνο στο εκλέγει. Άρα λοιπόν εγώ αυτό θέλω να φέρω από εδώ και πέρα σαν μήνυμα και στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλη την πολιτεία. Πρέπει να δώσουμε στους Έλληνες εκτός συνόρων, πέρα από επιστολική ψήφο, που πιστεύω προσωπικά πιστεύω ότι χρειάζεται να έχουμε για όλους τους Έλληνες και εντός Ελλάδας, πρέπει να φέρουμε περιφέρειες και έδρες στους ομογενείς, να μπορούμε να εκλέγουμε τους δικούς μας αντιπροσώπους κατευθείαν στη Βουλή και όχι με κομματικά ψηφοδέλτια. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει κομματικοποίηση της ομογένειας. Δηλαδή να αφήνουμε την ομογένεια να ψηφίζει με τις αξίες της ανθρώπους που την εκπροσωπούν. Αυτό που θα κρατήσω από την εκδήλωση είναι το πόσο βαθιά είναι η κοινότητα στην πίστη της για την Ελλάδα. Υπάρχει πραγματικά, δηλαδή το αισθάνονται μέσα τους την αγάπη για τα εθνικά θέματα, για τον σύνδεσμο με τη χώρα, πολιτισμικό και πολιτιακό, τα παράπονα τα οποία έχουν από τα προξενία, όχι από τους ανθρώπους που δουλεύουν στα προξενία, τα οποία είναι υποστελεχωμένα, αλλά για τη γραφειοκρατία που δεν δουλεύει ψηφιακά, που χρειάζονται μήνες
για να μπορέσουν να πάρουν τα γένεια, για τα ζητήματα κτηματολογίου και όλη τη γραφειοκρατία που υπάρχει πίσω στην Ελλάδα. Άρα αισθάνομαι συγκινημένος από το πάθος που έχουν για την πατρίδα τους και συγχρόνως αισθάνομαι την ευθύνη ως μέλος της κοινότητας να φέρουμε λύσεις, να περάσουμε νομοσχέδια που θα επιτρέψουν σε αυτή την κοινότητα, όχι μόνο στην Αμερική βέβαια, σε όλη την Ιφίλιο, να αισθανθεί ότι είναι ισότιμη κοινότητα με τους Έλληνες εντός των συνόρων. Εννοείται ότι θα επισκεφτώ πολλές χώρες. Θα πάμε και στο αγαπημένο μας θέμα. Λοιπόν, θα πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες για να ξεφύγουμε από αυτό που λέγεται ισοκομματικός εμφύλιος και άνθρωποι. Θα πάρετε κάποιες Δεν υπάρχει ισοκομματικός εμφύλιος. Δεν υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από μία επιλογή Προέδρου. Έθεσα στην κρίση του κόσμου ξεκάθαρες προτάσεις πριν θέσω υποψηφιότητα. Ήταν οι πολιτικές προτάσεις μου οι οποίες δημιούργησαν ένα κίνημα το οποίο με εξέλεξε από τα μέλη του Πρόεδρο, από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Πρόεδρο, εάν και δεν είχα κανένα όργανο με το μέρος μου, αν και δεν είχα κανένα μέσο ενημέρωσης, ούτε κομματικό, ούτε συστημικό, ούτε εθνικό, όπως θέλετε να το πείτε, με το μέρος μου. Είμαι πρόεδρος ενός προοδευτικού κινήματος και κόμματος με ένα μήνυμα για σύγχρονη αριστερά, με ξεκάθαρες λύσεις. Αυτό είναι η νοπή εντολή των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η νοπή εντολή. Αυτήν θα υπηρετήσω. Αυτή θα υπηρετήσω γιατί το έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά από προσανατολισμός. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε στην πατρίδα μας και θα σας έλεγα ότι όσοι διαφωνούν επιφανειακά με το προφίλ μου στην ουσία, το προσωπικό προφίλ μου, δεν διαφωνούν στην συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεών μου για τη χώρα. Άρα το θέμα είναι για μερικούς ανθρώπους προσωπικό και όχι πολιτικό. Εντάξει, σεβαστό. Εγώ θα συνεχίσω να υπηρετώ τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θέλει να εκτελέσω την εντολή του για αλλαγή στη χώρα και εσωκομματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μελαχαϊκιά, New Greek TV.